Εν έτη 2014, ο πολλά υποσχόμενος τότε ανερχόμενος τραπεζίτης Εμμανουέλ Μακρόν βλέπει το μέλλον να προδιαγράφεται λαμπρό με εφαλτήριο το Υπουργείο Οικονομικών. Εν έτη 2022, το παρελθόν είναι εκείνο που στοιχιώνει τον πρόεδρο της Γαλλίας για την υπόθεση της Uber και τον τρόπο που εκείνη προσπάθησε να αλώσει τον χώρο των ταξί. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι προεξέχον σε αυτό. Το ίδιο και ο Τζο Μπάιντεν και πάνω από 10 επιτελείς της κυβέρνησης Ομπάμα. Κάποιοι δε ήταν στα υψηλά κλιμάκια που ασπάστηκαν το μοντέλο της Uber, το οποίο εξ ορισμού καταστρατηγεί την προστασία της εργασίας και τα εργατικά δικαιώματα, που είναι πολύ εντυπωσιακό για εμένα. Στα 124.000 έγγραφα, σύμφωνα με την έρευνα, προκύπτουν όλα τα στοιχεία έκνομων ενεργειών από την πλευρά της Uber, ξεκινώντας από παροχές σε σημαίνοντα πρόσωπα εξουσίας, παραπλάνηση των αρχών και εκμετάλλευση του κλίματος των οδηγών ταξί κατά της Uber. Ενώ τα έκαναν αυτά, υπήρχε καταφανής παράβαση του κράτους δικαίου. Αγνοούσαν τους τοπικούς νόμους, εισέβαλαν στις τοπικές αγορές χωρίς άδειες και στην πραγματικότητα υπονόμευαν τις αγορές. Στη Γαλλία, η αντιπολίτευση καλεί τον Εμμανουέλ Μακρόν να δώσει εξηγήσεις για τη στάση του εκείνη την περίοδο. Οι Βρυξέλλες επίσης ζητούν από την τότε Επίτροπο Ανταγωνισμού Ολλανδή Νέλι Κρούς να διευκρινίσει την ακριβή σχέση της με την εταιρεία πριν προχωρήσουν σε ενέργειες.